ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σα και από μένα. Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν από τον κύριο Υπουργό, από πλευρά ενόπλων δυνάμεων, προενάρξεω του φαινομένου, είχαν τεθεί σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα όλε οι δυνάμει οι οποίε προορίζονται για αυτό το σκοπό σύμφωνα με το σχέδιο Ξενοκράτης. Όπως είναι γνωστό, υπάρχει συντονισμός και οι ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν και δρούν στις περιοχές που πλήγονται κάθε φορά ανάλογα με τη φυσική καταστροφή, μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τον επιχειρησιακό έλεγχο των δυνάμεων της πυροσβεστικής που εδρεύουν στην περιοχή. Έτσι και σε αυτό το εξαιρετικά σπάνιο και πολύ δύσκολο καιρικό φαινόμενο, οι ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή μέχρι στιγμής με 11 μηχανήματα μηχανικού, 14 οχήματα γενική χρήσεω, με λέμβου. Ήταν στην αρχή αναπτύχθηκαν 7 λέμβοι, τώρα στην περιοχή βρίσκονται πάνω από 25 με 30 λέμβου και κατευθύνονται κι άλλε. 71 άτομα του σχεδίου ξενοκράτη και επιπλέον αυτών υπάρχουν στι γύρω περιοχέ, τα γύρω στα 80, ακόμα 36 άτομα για να επέμβουν όπου χρειαστεί σύμφωνα με τι οδηγίε τη πυροσβεστική. Επτά ελικόπτερα είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να δράσουν τα τρία εξ αυτών έρευνα διάσωση. Τα δύο από αυτά, όπω ανέφερε ο κύριος Υπουργό, ήδη βρίσκονται στον αέρα. Ε, υπάρχει επίση ετοιμότητα ένα αεροσκάφο C-130 τη πολεμική μα αεροπορία, ένα αρματαγωγό και ένα πιταφμή, ε, -E, ε, τα οποία ενδεχομένω, αν χρειαστεί, να προσεγγίσουν και αυτά στην περιοχή ε, την πληγήσα από πλευρά θαλάσσια ενό στο βόλο, προκειμένου να υποδεχθούν ε, και να φιλοξενήσουν, ε, αν χρειάζεται, πολίτε. Υπάρχει επιπλέον ετοιμότητα διάθεση 49 λεωφορείων, 28 μικρολεωφορείων, 19 μηχανημάτων μηχανικού, 128 οχημάτων γενική κρίσεω και ήδη στην περιοχή έχει αναπτυχθεί από προχθέ το βράδυ, στην περιοχή των καλών νερών που έπεσε η Γέλη, ένα κλιμάκιο τη Μόμκα με μια γέφυρα μπέλε, η οποία τώρα είναι στο στάδιο που μπορεί να αρχίσει να στείνεται όταν το επιτρέψουν οι καιρικέ συνθήκε. Επιπλέον αυτού έχουν ε, αναπτυχθεί κλιμάκια ε, του μηχανικού τη Μόμκα στι δύο άλλε περιοχέ ε, τη περιοχή τη Μαγνησία που έχουν. Στη μία άλλη περιοχή τη περιοχή τη Μαγνησία που έχει πέσει μια γέφυρα, καθώ επίση έχει γίνει η πρώτη επαφή με την ε, καταστραφή σαν γέφυρα στο, Μουσα, στο Μουζάκι. Ε, θα αναφερθούν και άλλε γέφυρε. Οι ένοπλε δυνάμει είναι σε ετοιμότητα και μπορούν να διαθέσουν γέφυρε μπέλε προκειμένου να γεφυρώσουν αυτές που καταστρέφονται. Επιπλέον αυτού έχουμε αναπτύξει χώρους φιλοξενίας ιδίως στο στρατόπεδο της 32ης Ταξιαρχίας Πεδοναθών στο Βόλο όπου φιλοξενούνται ήδη πολίτες. Ε, θα ήθελα να τονίσω ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι δίπλα από την πρώτη στιγμή σε ό,τι συμβαίνει στους συμπολίτε, γιατί αυτοί είναι μία από τι αποστολέ τη. Και όταν η κοινωνία πλήγεται, οι άνοπλε δυνάμει, πάντοτε βεβαίω υπό τι οδηγίε και τι κατευθύνσει του έχοντα τη Γενική Ευθύνη που είναι το Υπουργείο Πολιτική Προστασία, συνδράμουν με το σύνολο των δυνάμεών του. Και εκτό από τι δυνάμει που ανέφερα, στην περιοχή κατευθύνονται δυνάμει και από άλλου σχηματισμού γειτονικού, προκειμένου να συνδράμουν όσο μπορούν καλύτερα, αποτελεσματικότερα και γρηγορότερα στου πληγέντε πολίτε. Σα ευχαριστώ πολύ.